Η κρίση στη Μέση Ανατολή και η πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για δημιουργία θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν στο αεροδρόμιο της Λάρνακας ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει ο Άντονι Μπλίνκεν στην περιοδία του στη Μέση Ανατολή προσγειώθηκε για λίγη ώρα στην Κύπρο. Εκεί έγινε άλλωστε και η συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Σε ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντινού Λετιμπιώτη, τονίζεται πως η συνάντηση είχε ως βασικό θέμα συζήτησης την κρίση στην περιοχή μας όπως εξελίσσεται και την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τη δημιουργία θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της Κύπρου με τελικό προορισμό τη Γάζα. Δηλώσεις είχε κάνει νωρίτερα ο κύριος Χριστοδουλίδης. Εμείς προσπαθούμε μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας και λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαστε το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γειτνιάζει με την περιοχή, με εξαίρετες σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη, να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Είναι σημαντικό ότι τόσο ο Γάλλος Πρόεδρος αλλά και η Πρόεδρος της Επιτροπής έχουν υιοθετήσει την πρωτοβουλία μας. Εργαζόμαστε στα θέματα των λεπτομεριών έτσι ώστε να υλοποιηθεί. Φαίνεται ότι η κρίση, όπως βλέπουμε, τα δεδομένα διαμορφώνονται, θα είναι σε μεγάλο χρονικό διάστημα, άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή και μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της πρότασης. Για την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ενημερωμένος και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Κοιτάξτε, το Ισραήλ είναι υπέρ της πρωτοβουλίας μας, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Οι λεπτομέρειες που επεξεργαζόμαστε σχετίζονται με το πώς θα μεταφερθεί η βοήθεια, ειδικότερα το πώς θα προσεγγίσει τη Γάζα. Αντιλαμβάνεστε ότι συζητούμε τις λεπτομέρειες σε σχέση με την πλατφόρμα, γιατί η περιοχή γύρω από την Γάζα, η θάλασσα στην περιοχή εκεί δεν μπορεί, δεν επιτρέπει να προσεγγίσουν πλοία. Από εκεί και πέρα μιλάμε με τα Ηνωμένα Έθνη, γιατί τα Ηνωμένα Έθνη θα παραλαμβάνουν την βοήθεια και όχι η Χαμάς, έτσι ώστε να φτάνει στον πληθυσμό. Όλα αυτά είναι που συζητούμε. Εξάλλου, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν την Κυριακή ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπτάλα ο Δεύτερος.